Πάμε να δούμε του εγώ καιρού. Πάμε να δούμε του εγώ που. Το υποσχέθηκα, κυρία Κατερίνα. Το υποσχέθηκα ότι αυτό το weekend, αν μη τι άλλο, σε σχέση με όλε τι προηγούμενε μέρε. και τα χρόνια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Α πούμε κάποιε αλήθειε σήμερα εδώ πέρα που βρισκόμαστε. αλήθειε με την Κατερίνα Καραβάτα. Ναι, Ακριβώ. Καινούργια μα εκπομπή. Λοιπόν, αυτέ εδώ πέρα οι μέρε λοιπόν, έχουν μια μεγαλύτερη χαλαρότητα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε όλα που έχετε να διαχειριστείτε, ε, με αυτό τον κρόνο στο ζώδιο σα και με όλο το πάρτι των πλανητών. Α, το Σαββατοκύριακο σα βοηθά να το ρίξετε λίγο έξω, α, να είστε μαζί. θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Να είστε λίγο περισσότερο με του φίλου σα, με τον σύντροφό σα, με τα παιδιά σα, με του ανθρώπου τέλο πάντων που αγαπάτε. Επίση, είναι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο αν θέλετε να αναλάβετε δράση για έναν κοινό σκοπό μαζί με άλλα άτομα, είτε από το φιλικό είτε από το επαγγελματικό περιβάλλον. Και γενικώ είναι ένα Σαββατοκύριακο που δεν πρέπει να το περάσετε σπίτι. Όχι, ρε παιδί μου, θα βγούμε Γείτε. έξω το Σαββατοκύριακο αυτό. αυτό Παρασκευό είναι. Σαββατοκύριακο. Ναι, δηλαδή τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όταν δεν κάνεις τι θα το κάνουμε τώρα στα Θεοφάνεια. Έτσι. Παρασκευή και Σάββατο είναι σούπερ μέρε για κάτι τέτοιο. Α, αυτά και για του εγώ καιρού. Και πάμε να δούμε του υδροχώου. Πού για του υδροχώου. Ε, αυτή η όψη αριδία είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καριέρα, με τα επαγγελματικά. Ε, και τα καλά νέα έρχονται από αυτό το μέτωπο. Ε, ενδεχομένως να υπάρχει μία πρόταση, ενδεχομένως να προβάλλετε η δουλειά σας με κάποιο τρόπο μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Α, τα σενάρια γενικώ είναι θετικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το επαγγελματικό. Και αν τώρα μέσα σε αυτές τις μέρες σας προτείνει ένας άνθρωπος από τη να Κάνετε μια έξοδο μαζί του, μην αρνηθείτε, μην είστε δηλαδή στριφνοί. Θέλω να πω, δώστε μια ευκαιρία, γιατί μπορεί όντω κάτι να προκύψει καλό και από εκεί. Πέρα από αυτό, είναι ένα το Κύριακο που θα σα αποσχολήσουν βαθύτερα θέματα σε ό,τι αφορά σχέσει, αλλά και θέματα που αφορούν τα οικονομικά σα, προσπαθώντα και εκεί να βάλετε μια μεγαλύτερη τάξη. Αυτά για του υδροχώου και πάμε να δούμε του ηχθεί. Uh, που νομίζω ότι αυτή η όψη Άρη που είναι στο Σκορπιό, που είναι σε ένα ζώδιο πολύ φιλικό προς το δικό σας, μόνο καλό μπορεί να κάνει στη διάθεσή σας. Και αυτές εδώ πέρα τις μέρες βρείτε κάτι το οποίο δεν κάνετε μέσα στη ρουτίνα σας, μέσα στην καθημερινότητά σας, ασχοληθείτε με κάτι καινούριο δηλαδή, που μπορείτε είτε να μάθετε, είτε να κάνετε, μπορεί να είναι ένα σπορ, μπορεί να είναι μια ξένη γλώσσα, μπορεί να είναι ε, να πάτε να δοκιμάσετε μια άλλη κουζίνα, σαν εστιατόριο. Ε, κάτι τέλο πάντων που δεν συνηθίζεται να κάνετε, γιατί νομίζω ότι αυτό μπορεί να σα φτιάξει ακόμη περισσότερο α, το κέφι και τη διάθεση. Εκτό από την πολύ ωραία όψη Άρη Δία που έχουμε, έχουμε και, μια, και ένα πολύ ωραίο τρίγωνο Ερμή Ουρανού, α, ο ερμή είναι ακόμα στον τοξότη, α, θα μπει την άλλη εβδομάδα στον εγώ καιρό, και κάνει αυτή την όψη με τον ουρανό που σημαίνει τι, ότι οτιδήποτε είναι καινούριο, οτιδήποτε έχει το χαρακτήρα του «δεν είναι ρουτίνα», και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ηχθείς, ισχύει για όλους, ευνοείται ιδιαίτερα και νομίζω ότι μπορεί να σας προσφέρει μία άλλη πλευρά στη ζωή σας. Άρα, δείτε λοιπόν όλα αυτά. Επίσης ευνοούνται πάρα πολύ ταξίδια, είτε να τα σχεδιάσετε, είτε ακόμα και να τα πραγματοποιήσετε. Κάποιοι από εσά δηλαδή μπορεί όντω να οργανώνετε ένα ταξιδάκι για να φύγετε ή μπορεί να φεύγετε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτά και για τους ηχθείς.